Παντούτος θα τα βρίσκουν. Δηλαδή και τα πάντα τους φταίνε των παιδιών, πάνε να χαρούνε. Ναι, αλλά ξέρω ότι είναι εσωτερικότητα. Εγώ τα ξέρω απ' έξω αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν τα έζησες. Καταλαβατε. Εσύ τα έζησες δηλαδή, στο πετσί σου. Μπράβο. Εγώ διοργάνωσα και πάρτι. Δηλαδή τα ξέρω. Τα ξέρω. Βάλαμε και την black light, βάλαμε μέσα και τα στρόμπο, αυτά τα ξέρουν. Αυτοί που πάνε καταλαβαίνουν ναι, τα παιδιά που θα ακούνε. Βεβαίως. Υπάρχουν ειδικά φωτορυθμικά, ένα που αναβοσβήνει και σε ζαλίζει τα μάτια. Ναι, γι' αυτό δεν μπορεί να κάτσει. Για να κρύβει κάποιες κινήσεις, δηλαδή φαίνεται το πρώτο σου βήμα και το τρίτο. Το δεύτερο δεν φαίνεται, ναι, γιατί αναβοσβήνει αυτό. Υπάρχει ο αρνητικός φωτισμός, τον οποίο βάζουν επιμελώς μέσα στα πάρτι, ο οποίος δείχνει περισσότερο τα φωσφοριζέ, τα χρώματα. Άρα τα άλλα. Και γενικώς είναι αρνητικός φωτισμός, δεν μπορώ να σας εξηγήσω ακριβώς. Ναι, καταλαβαίνω. Τα βάλαμε όλα αυτά και εμείς, τα κάναμε αυτά τα πράγματα. Βάλα και καπνό, βάζουν μέσα ένα καπνό εκεί πέρα από το πουθενά. Αφού πάγος σε είναι. Κάποια πάρτι πάνε να πνιγούν οι άνθρωποι από τον καπνό. Είναι σαν πάγος αυτό το πράγμα, είναι ένα κρύο έτσι. Είναι χημικό και μυρίζει λεμόνι. Ένα κρύο χημικό που μυρίζει. Ναι. Το οποίο άμα έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτά βλέπουμε που είναι. Αρχίζει τα φώτα γίνονται κόκκινα πράσινα. Ναι, ωραία. Που μπαίνει ο καπνός μπροστά. Αρχίζει και δημιουργείται πρόβλημα. Δηλαδή ασφυξία και μπορεί να πεθάνει. Έχουν πεθάνει άτομα μέσα σε πάρτι. Είχαν βγάλει μια νεκρή από την Τούμπα. Μια κοπέλα. Όποιοι ασχολούνται θα το θυμούνται αυτό το πράγμα. Εγώ είχα συνεφέρει μια κοπέλα έξω από το Ρόδον πριν μερικά χρόνια. Την οποία την κοιτάζανε οι φίλοι της. Ξαφνικά οι φίλοι της, όλοι που δεν είναι έξυπνοι, ξαφνικά την κοιτάζανε λες και όχι ότι εγώ ήμουν έξυπνος. Αλλά εντάξει, εγώ βρέθηκα εκείνη τη στιγμή, είχα δει κάποια πράγματα, τη σήκωσα τα πόδια να συνέλθει από τη λιποθυμία και πάλι καλά συνήλθε. Και ούτε ευχαριστώ δεν μου είπε. Καλά, δεν πειράζει. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι περιμένει ο νέος να δει πρώτα το κακό, όπως και εγώ δηλαδή. Εγώ είδα πρώτα το κακό, έπαθα και έμαθα. Το καλύτερο είναι εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να πούμε στο νέο πριν πάθει, να μάθει, να τα δεχτεί. Διότι τα είδαμε και του τα λέμε. Δεν είναι ότι μιλάμε απ' έξω. Ή από και βιβλία, είμαστε ναι, ή, τα... ή παθόντες. Ή έχουμε προκατάληψη, είμαστε παθόντες, ναι. Και του τα λέμε χαρτί και καλαμάρι, όπως έχουν. Ναι, και ναι. Τα ναρκωτικά τα ξέρουμε ποια είναι, και το LSD και τα μανιτάρια και τα έκσταση. Αυτό ναι, τα αλκοόλ αυτά. Τα αλκοόλ, ναι. Που τα αλκοόλ δεν είναι, μπόμπες δίνουν, ναι, τέλος μπόμπες. Πάντων. Τώρα το έκσταση αυτό τι είναι, τι είδους. Το έκσταση περιέχει MDMA, να σας πω, ναι. Περιέχει MDMA, είναι κάποιες ουσίες αυτές, MDA, MDMA, οι οποίες δημιουργούν μία εφορία, ναι, στο στέρνο κυρίως και αυτοπεποίθηση στον άνθρωπο, δηλαδή ένας ας πούμε που έχει κόμπλεξ κοινωνικό, ναι, μόλις φάει ένα έκσταση, ναι, του φεύγει. Σταματάνει οι αναστολές του. Αυτό είναι. Και έχεις πολύ δύναμη να χορέψεις, χορέψεις 5-6 ώρες και την άλλη μέρα μπορεί να πάρει τα πόδια σου. Διότι όπως με την κόκα, κόλυψες, το ίδιο πράγμα. Ξόδεψες την ενέργειά σου την προηγούμενη μέρα και την άλλη μέρα σε ράκος. Όχι ακριβώς, γιατί άμα χορεύει κάποιος χωρίς λόγο, που κανένας δεν χορεύει για κάποιο λόγο, εκτός εντάξει τους παραδοσιακούς χορούς, όλα αυτά που χορεύουν, χτυπιούνται, είναι καθαρά για να τους βλέπουν οι άλλοι τα κάνουν. Όποιος χορεύει χωρίς να έχει πάρει ναρκωτικά, την άλλη μέρα μόλις κοιμήθηκε μια χαρά. Αυτός που χορεύει ναρκωτικά και έχει πάρει το έκσταση, το χάπι, ξέχωρα που μπορεί να πάθει αφυδάτωση και να μείνει, όπως είχε πάθει η κοπελίτσα, mm-hmm, ή άμα δεν ξέρει και το μπλέξι με αλκοόλ, πάλι μπορείς να μείνεις. Κάνει συνέργεια. Είναι δύσκολο αυτό. Ναι, είναι ανάλογα. Τα χημικά και το αλκοόλ ανεβαίνει πολύ γρήγορα η πολλαπλασιάζεται η δύναμη του χαπιού που τρως. Επίσης, άμα το πάρεις ολόκληρο, πάει και προσκολάται στο σηκώτη και λιώνει και σου προκαλεί τεράστιες ζημίες στο μάχη, μέχρι και έλκο στο μάχο. Μπορεί πολύ γρήγορα. Ναι. Γενικά είναι τόσο μεγάλες οι ζημιές και η τρέλα που μπορεί να σου προκαλέσει αυτό το κίνημα, το οποίο όχι να πας στο πάρτι δεν αξίζει, αλλά ούτε καν να δεις την τηλεόραση, ξέρω εγώ, μία, ναι, ούτε απ' έξω. Οπωσδήποτε σου κάνει κάποια ζημιά. Επειδή όμως η ώρα πέρασε σχεδόν και έχουμε 3 λεπτά ακόμα, 2,5 λεπτά, θα ήθελα έτσι να μας πεις τι άλλο μπορεί να μας πεις πάνω σε αυτό το θέμα, να το συνοψίσουμε, ώστε να λάβουν μια σφαιρική έτσι εντύπωση. Τι θα έλεγες για τους νέους, ας πούμε, που έχουν να προφυλαχτούν και από τα ίδια αυτά της μουσικής και από τις συγκεντρώσεις αυτών των ανθρώπων, να μην είναι άκριτοι, ας πούμε, στο τι θα πάνε να δούνε. Αν τους βιάσει κάποιος τη συνείδηση και τους πει πάρε αυτό, να μην το πάρουν, γιατί δεν ξέρουν τι αποτέλεσμα θα έχει ένα χάπι. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να πεθάνεις κιόλας. Δεν ξέρεις τι είναι.
Μπορεί να έχει μέσα βιτριόλι το χάπι. Λέμε τώρα, εντάξει. Δεν έχει βρεθεί. Και το ποτό. Αλλά μπορεί να έχει, ναι. Και το ποτό. Και το ποτό. Δεν λένε ότι βάζανε καύσιμα αεροπλάνων στα ποτά μέσα. Δεν βγάζει άκρη. Μάλιστα. Με αυτά. Βέβαια, πετάγονται μετά και λένε, καλά, σήμερα δεν ξέρει και τι τρως. Καλά, και επειδή δεν ξέρει τι τρως, πρέπει να πάει να πίνει ό,τι να είναι. Ναι. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Θα μπορεί να διασκεδάσει ένα άνθρωπο μέχρι το σημείο που δεν χάνει τον έλεγχο του μυαλού του. Γιατί μόλις χάσει τον έλεγχο του μυαλού του, εκεί την ώρα θα μπει το κακό μέσα, θα μπει ο κατάλληλος άνθρωπος, θα του δώσει ένα φάρμακο, θα του δώσει κάτι, θα τον επίσει κλπ. Θα τον βάλει μέσα σε οργιώδεις καταστάσεις, ας πούμε με ναρκωτικά και τέτοια, και από εκεί κινδυνεύει, φτάνει σε ένα σημείο, το τρίτο στάδιο, που ο θάνατος είναι στο παραπέντε. Και έτσι γίνεται. Σιγά, το ένα σκαλοπάτι, το άλλο. Ενδίδει στο πρώτο, πα στο δεύτερο. Ενδίδει στο δεύτερο, πα στο τρίτο. Στο τέταρτο δεν υπάρχει. Δεν το τελείωσε εκεί πέρα. Γιατί αρχίζει και θάβεται η συνείδηση. Θυμήθηκα τώρα, ναι. Θυμήθηκα τώρα. Αν και δεν σε άφησα πάρα πολύ να μιλήσει, τέλος πάντων. Καταλάβαμε ορισμένα πράγματα. Γιατί και αυτά θέλουν πολλές ώρες. Δεν είναι τώρα έτσι για μία εκπομπή. Θα ξανακάνουμε εκπομπή γι' αυτό. Γιατί είναι ενδιαφέρον νομίζω και για τους αγαπητούς φίλους και ειδικά για τους νέους που ακούνε έτσι. Έλεγε ότι ένα στην Ομόνοια, το άκουσα εγώ από φίλο του αυτό. Του κάνανε μια δόση θανατηφόρα. Κατάλαβε ο άνθρωπος ότι πεθαίνει. Και του λέει, Αλέξη, του λέει, τώρα εγώ πεθαίνω. Και έπεσε κάτω, λέει, στην Ομόνοια, χειμώνας ήταν κιόλας, σε μια γωνία εκεί τότε που φτιάχναν την Ομόνοια, αν θυμάσαι. Και είδε, λέει, πρώτα τον Σατανά. Τελικά δεν πέθανε αυτός. Είδε πρώτα τον Σατανά και του λέει, τώρα σε λίγο θα είσαι δικός μου, σου παίρνω την ψυχή. Και λέει, Χριστέ μου, λέει αυτός. Και με το που λέει, Χριστέ μου, λέει τον Χριστό. Και του λέει, πρόσεχε, θα σου σώσω τη ζωή τώρα, του λέει. Αλλά πρόσεχε από εδώ και πέρα. Τι θα κάνεις στα βήματά σου. Δηλαδή, επάνω στο μεγάλο ζόρι και στο θάνατο, είδες ότι φανερώθηκαν οι δύο αντίθετες προσωπικότητες. Του Σατανά που είναι του κακού και του Χριστού που θέλει να σώσει τον ομαδολό, έστω και την τελευταία στιγμή. Επειδή είπε μόνο τη λέξη αυτή, κάτι του, μέσα του κινήθηκε, ας πούμε, και είπε Χριστέ μου. Δηλαδή, έφτασε στο αμήν ο άνθρωπος. Μιλάμε για 25-27 χρονών παιδί, ας πούμε, κλπ. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ ευχαριστώ. Και να σε έχουμε πάλι στην εκπομπή μας, σε μια άλλη εκπομπή. Να πούμε περισσότερα και να τα ακούνε περισσότερο οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν. Γιατί ο μεγαλύτερος τώρα αργείται να πάει σε αυτά τα πράγματα. Ακούει τη μουσική αυτή και λέει: Ωχ, εδώ θα με κουφάνουνε. Ο μεγαλύτερος πάει στα σκυλάδικα πάνε. Ναι, πάνε σε σκυλάδικα. Υπάρχει άλλος τρόπος γι' αυτό. Έτσι. Είναι καλυμμένος από. Άλλη λούμπα. Άλλη λούμπα αυτή. Τα σκυλάδικα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να σε ευχαριστήσουμε. Να έχετε πάντα την ευχή του Κυρίου, να ακούτε τις εκπομπές μας και αν βλέπετε ότι κάποιο χρήσιμο υπάρχει, να μεταδίδετε και στους άλλους μία ωραία κουβέντα, κάποιο χρήσιμο μήνυμα. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι κοντά σας, χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίου. Be